Αλεξάνδρα, λίγο πιο ανοιχτά να σε μόνο. Βέβαια. Όνομα, τηλεφώνημα, ιδιότητα. Αλεξάνδρα, πιο πίσω σε. Καλά ρε, δεν σταματήσει τώρα. Φτάνει τόσο. Φτάνει τόσο. Καλημέρα σας. Το όνομά σας. Γυρίνης Παναγιώτης, λέγομαι, με δήμαρχος Αλεξάνδρειας. Κύριε Γυρίνη, τι κινήσεις έχουν γίνει από το Δήμο, προκειμένου να θέλω τα κάτσε περισσότερο για τους γονείς, βέβαια. Και τι σας είπαν οι γονείς. Αυτό που χθες το βράδυ που είπαν οι γονείς είναι ότι η κατάσταση του παιδιού είναι πάρα πολύ σοβαρή. Χαρακτηριστικά ο πατέρας μου είπε ότι ο Θεός να βάλει το χέρι του τώρα πλέον. Ό,τι είχαν να κάνουν οι γιατροί το κάναν. Θα συνεχιστούν βέβαια κάποιες εξετάσεις σήμερα. Αλλά κυρίαρχα βοηθός θα είναι ο Θεός. Έχει κρατήσει. Έχει χτυπήσει το κεφάλι σοβαρά. Έχει γίνει αφαίρεση ενός αιματώματος πέρσι από τον εγκέφαλο. Και η ελπίδα απομένει, όπως είπα και προηγουμένως. Ο πατέρας τι αναφέρεται, σας είπα τι γνωρίζει. Ο πατέρας απέφυγε να πει στην εταιρεία σε μια παράδοση του κράτου. Απέφυγα και εγώ να το ρωτήσω. Γιατί θεωρώ πως είναι σε άσχημη ψυχολογική κατάσταση. Όμως έδειξε και αυτός, όπως και όλοι εμείς, ότι το ενδιαφέρον είναι να επιστρέψει το κορίτσι πίσω γερό και υγιές. Και οι δημαρχές με αφορά τα υπόλοιπα παιδιά, οι δημαρχές που έχουν έρθει, οι 53 στον αριθμό. Τι κινήσεις έχουν δρομολογηθεί, οι ψυχολόγοι θα στηρίξουν τα παιδιά, γιατί σήμερα δεν θα έχουν γυρίσει. Τα παιδιά σήμερα έχουν γυρίσει, έχουν και τα παιδιά γυρίσει όλα μαζί. Τα παιδιά. Ναι, ναι, όλα, έχουν γυρίσει όλα τα παιδιά, δεν έμεινε κανένα παιδί εκεί. Θα υπάρξει ψυχολογική υποστήριξη όλων των παιδιών εδώ. Επίσης θα υπάρξει και ψυχολογική υποστήριξη και στους γονείς οι οποίοι είναι εκεί. Όπως ξέρω ότι είναι και ένας συνοδός εκεί, έμεινε για την εξέλιξη των ανακρίσεων. Γεια σας.